Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώμος ολόκληρος. Είναι σώμος ολόκληρος. Είναι σώμος ολόκληρος. Εδώ οι κύριοι Παπαδόρες και Παπαδόρες. Εγώ είμαι και το δεξίκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπουδαία δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σπουδαία δουλειά την οποία έχετε κάνει, διότι για πρώτη φορά η χώρα μας αποκτά μια πλήρη μελέτη για ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα αφορά τη δωρεά αλλά και την μεταμόσχευση οργάνων. Είναι ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτή τη σπουδαία κατάκτηση της ιατρικής η οποία υπηρετεί κυριολεκτικά την ίδια τη ζωή. Πιστεύω ότι με την εφαρμογή αυτής της μελέτης θα μπορέσουμε να λύσουμε μία εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών για τη χώρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Τη σύνταξη αυτής της μελέτης την είχαμε ανακοινώσει πριν από 1,5 χρόνο και παρά την πανδημία η οποία μεσολάβησε, γίνεται πραγματικότητα. Αυτή η τομή, οι προτάσεις τις οποίες εισηγήσετε, θα δώσουν ελπίδα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο υπατικών, καρδιολογικών και πνευμονολογικών νοσημάτων και οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως, ζουν καθημερινά με την αγωνία και την προσδοκία να βρεθεί ένα μόσχευμα. Θα αλλάξω όμως, πιστεύω, και την ποιότητα ζωής δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, νευροπαθών, οι οποίοι σήμερα υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση. Πρόκειται λοιπόν για μια επίγουσα ανάγκη της κοινωνίας, ώστε αυτή η τόσο επώδυνη αναμονή των ασθενών να μετατραπεί σε ελπιδοφόρα πρόσμονη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δύο κορυφαίους Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη, τον κύριο Ηλία Μόσιαλο, τον κύριο Βασίλη Παπαλόη, οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν πολύ σκληρά για να έχουμε ως πολιτεία στη διάθεσή μας αυτό το σπουδαίο πόνημα. Έχει η μελέτη αυτή την σφραγίδα της εγκυρότητας και της διεθνούς εμπειρίας. Εισηγείται μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αναμόρφωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Απαντά, όπως την έχω διατρέξει, σε μια σειρά από εξαιρετικά σύνθετα θέματα βιοηθικής, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τη δωρεά των οργάνων ύστερα από μια απώλεια και πιστεύω ότι προβλέπει και πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες για το πώς θα αυξηθούν τελικά τα διαθέσιμα μοσχεύματα και καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο όλο το φάσμα των μεταμοσχεύσεων από την χρηματοδότηση του συστήματος, τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών, την ίδρυση νέων μέχρι την ψηφιακή τήρηση δεδομένων και από την τόσο σημαντική επιμόρφωση των γιατρών ως την διαρκή ανανέωση των πρωτοκόλων με βάση τη γνώση η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Και ακόμα ενισχύεται και η πρόληψη αλλά και η αντίληψη υπέρ της ωραίας οργάνων ώστε η ενημέρωση αυτή να μειώσει τη δυσπιστία και να τονώσει την ευαισθησία των πολιτών. Συμπαραστάσεις πολιτείας σε αυτό το σπουδαίο έργο είναι το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, το οποίο αξίζουν ευχαριστίες και συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Εξάλλου το Ωνάσιο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που θα ανοίξει τις πύλες του, ελπίζουμε, το 2024, θα βρεθεί στον πυρήνα αυτής της μεγάλης προσπάθειας, με πολλές άλλες μονάδες να το πλαισιώνουν. Κάτι που αποδεικνύει και πάλι πόσο χρήσιμη για το κοινό καλό είναι η συστράτευση των δημοσίων δυνάμεων, των ιδιωτικών δυνάμεων, των μεγάλων μας συνδρυμάτων. Φάνηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φαίνεται και τώρα. Η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας θα
επεξεργαστεί αυτή τη μελέτη, αυτό το εθνικό σχέδιο δωρεάς και μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα, έτσι ώστε πολύ σύντομα να πάρει τον δρόμο του προς τη Βουλή για να μπορέσει να ακυρωθεί και φυσικά να αρχίσει να εφαρμόζεται. Ελπίζω με την ίδια ευρεία αποδοχή που συνάντησε και στο ξεκίνημά της. Έχουμε πια έναν σαφή οδικό χάρτη για το τι πρέπει να γίνει. Σειρά τώρα έχουν από μέρους μας, με τη δικιά σας υποστήριξη, τα έργα τα οποία θα κάνουν αυτούς τους πολύ συγκεκριμένους στόχους πραγματικότητα. Στο όνομα δεκάδων χιλιάδων ασθενών και των οικογενειών τους που δοκιμάζονται, αλλά στο όνομα και της δημόσιας υγείας, η οποία μας αφορά όλους. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ για την πρωτοβουλία του. Ευχαριστώ τους διακεκριμένους καθηγητές μας, οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, με την Ελλάδα πια όχι ουραγό, αλλά πρωταγωνίστρια στα διεθνή στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα κρατήσω αυτό που είπατε τελευταίο, που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, ότι πρέπει η χώρα μας, με τη βοήθεια της κυβερνήσεως σας και εσάς προσωπικά, να είναι πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος σε αυτό το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Εμείς στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ έχουμε αναλάβει μια συγκροτημένη πρωτοβουλία για αυτό το σκοπό. Ήδη μας κάνετε την τιμή και παραστήκατε στην τελετή θεμελίωσης του ΟΝΑΣΥΟΥ Μεταμοσχευτικού Κέντρου, το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι στο δρόμο του και πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα του 2024 πράγματι θα ολοκληρωθεί. Νομίζω κάποιος είπε ότι η μοναδική στιγμή που ένα έργο είναι on time και on budget είναι η πρώτη μέρα. Εμείς το έχουμε διαψεύσει αυτό. Είμαστε on time και on budget σήμερα που είμαστε περίπου στα μισά του δρόμου. Παράλληλα, ξεκινάμε και μια διαδικασία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού με υποτροφίες, με τις 7 συντονιστές μεταμοσχεύσεων και με άλλα μέτρα. Και το τρίτο και επίσης εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι η αναμόρφωση του οδικού χάρτη για τις μεταμοσχεύσεις. Το θεσμικό πλαίσιο, γιατί ωραίες είναι οι υποδομές, ωραία είναι τα νοσοκομεία, οι κλίνες, οι γιατροί. Αν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Σήμερα λοιπόν είχα την τιμή και τη χαρά να σας παραδώσω την μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο Δωρεάς και Μεταμοσχεύσεως Συμπαγών Οργάνων στην Ελλάδα. Είναι μια άρτια μελέτη, την οποία κατήρτισαν εδώ οι καθηγητές, ο κ. Μόσιαλος και ο κ. Παπαλόης, συνεργαζόμενοι με μια πολύ σημαντική ομάδα Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών συμβούλων. Τους ευχαριστούμε και αυτούς από αυτή τη θέση και νομίζω ότι είναι πλέον στα χέρια σας και στην διάθεσή σας να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Έχετε δώσει δείγματα γραφής ότι τολμάτε τις μεταρρυθμίσεις και αυτό μας δίνει αισιοδοξία για να πιστέψουμε ότι θα υλοποιηθεί και αυτό το Εθνικό Σχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις, για να δοθεί ελπίδα και χαρά, όπως πολύ σωστά είπατε, σε χιλιάδες ασθενείς συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ.